Κύριε Θεοτόκε, πρέσβευε. Αδερφοί μου, μετασευχάς και δεσευλογίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ημών Χρυσοστόμου και δεσευχάς του ευσεβούς αδελφού και συλλειτουργού ημών Πατρός Ηρακλέους, θα ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω λόγων Θεού, Χρυσίου και Αργυρίου τιμιότερον εστί, ακούσε λόγων Θεού. Αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διότι εάν δεν ακούμε λόγων Θεού, δεν κερδίζουμε τίποτε. Το κέρδος μας είναι να ερχόμεθα με αδιανές τσέπες και να φεύγουμε με αδιανές τσέπες. Ενώ ο Λόγος του Θεού έχει την δύναμη να εισέλθει μέσα στο βάθος της ψυχής μέχρι μυελού οστέων και ως δύναμή της να ανατινάζει τον παλαιόν άνθρωπο και να παίρνει ο άνθρωπος δυνάμεις για μια νέα ζωή. Εν της ρήθρης σήμερον του Ιορδάνου γεγονός ο Κύριος, το Ιωάννη εκβοά, μη δηλιάσεις βαπτίσεμι. Σώσε γάρ οίκο Αδάμ τον πρωτόπλαστον. Εάν δεν ερμηνεύσω αυτά τα λίγα λόγια, αδερφοί μου, ακούσαμε το τροπάριον τούτο, θα το ξανακούσουμε, αλλά τι θα κερδίσουμε? Θα καταλάβουμε τι λέγει αυτό το τροπάριο? Δεν καταλαβαίνουμε. Εν της ρήθρης σήμερον του Ιορδάνου γεγονός ο Κύριος. Επήγε, λέγει, στα ρήθρα του Ιορδάνου, δηλαδή στον ποταμό που έτρεχε, δια να βαπτιστεί. Ποιοι πήγαιναν εκεί? Εκείνοι οι οποίοι ήσαν αμαρτωλοί. Ο Χριστός μας είχε αμαρτίες? Δεν είχε. Δια τι επήγε? Ή να πληρώσει, λέγει, πάσαν γραφήν. Ήταν γραμμένο αυτό. Και επήγαινε ο Κύριος μας στον Ιορδάνη και μόλις ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος ήταν πρόδρομος, τι σημαίνει? Πρώτος γεννήθη ο Ιωάννης και μετά γεννήθη ο Χριστός. Πρώτος κήρυξε ο Ιωάννης μετάνοια, μετά κήρυξε ο Χριστός. Πρώτος κατέβηκε στον Άδην ο Ιωάννης ο πρόδρομος και κήρυξε μετάνοια στον Άδην και μετά πήγαινε ο Χριστός. Δι' αυτό ονομάζεται πρόδρομος. Πρόδρομος λέγει. Ετοίμασε πρώτα τον δρόμο και μετά ήρθε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός για να μας σώσει. Και όταν τον είδε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος ήταν χάρης Θεού επάνω του, του λέγει, ήρθε να σε βαπτίσω εγώ έχω ανάγκη από σένα να με βαπτίσεις. Και απαντά ο Χριστός και του λέει, άστα αυτά τώρα. Εγώ ήρθα να με βαπτίσεις. Και μόλις τον εβάπτισε λέγει, ευθύς βγήκε από το νερό. Ευθύς, αμέσως. Γιατί ευθύς? Όλοι οι άλλοι εβαπτίζονται αλλά έμεναν μέσα στο νερό. Για να περάσει λίγη ώρα, για να φύγουν οι αμαρτίες. Ο Χριστός μας μόλις εβαπτίστη λέγει, ευθύς ανέβη από το νερό.
Βγήκε ο Χριστός μας έξω από το νερό και αμέσως, αδερφοί μου, εκείνη τη στιγμή εφανερώθη το μέγα μυστήριο, το ασύλληπτο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, το οποίο δεν δυνατεί άνθρωπος να καταλάβει, ούτε να κατανοήσει, ούτε να ερμηνεύσει ποτέ. Ο ένας να είναι τρεις και οι τρεις να είναι ένας. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Έως εκείνη τη στιγμή δεν εγνώριζε ο κόσμος εάν υπάρχουν τρία πρόσωπα. Τη στιγμή εκείνη όμως ακούστη φωνή εκ του ουρανού. Ποιος ήταν αυτός? Ο Θεός, ο Πατήρ. Μέσα στο νερό που βγήκε, ποιος ήταν? Ο Υιός. Και εκείνο που εμφανερώθηκε το τρίτο, το Άγιον Πνεύμα, εν είδη περιστεράς. Και έχουμε τώρα Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Και ο Πατήρ απ' επάνω τι είπε από τους ουρανούς? Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Αυτός είναι ο Υιός μου που τον αγαπώ τόσο πολύ. Ούτως ηγάπησον ο Θεός τον κόσμο του, λέγει. Ούτως ηγάπησον ο Θεός τον κόσμο του. Για κοίταξε ένα μικρό μωρό, όταν το ερωτήσεις, αγαπάς τον παπά σου? Τον αγαπώ. Πόσο? Τόσο, λέει, και ανοίγει τα χεράκια του. Αγαπάς τη μαμά? Πολύ την αγαπώ. Πόσο? Τόσο. Άκουσε και το Θεό τον πατέρα τη λέγει. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο του, ούτως ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενήν να σταυρωθεί και πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνια. Πόσο μας αγάπησε ο Θεός, αδερφοί μου? Δυνάμεθα να καταλάβουμε? Δυνάμεθα να το εννοήσουμε? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ? Τόσο πολύ μας αγάπησε ούτως ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενήν να σταυρωθεί. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ένας πατέρας έχει εχθρούς πολλούς και έχει και ένα παιδί δικό του, περπατώντας επάνω σε έναν γκρεμνό τεράστιο, βλέπει τον εχθρό του να είναι έτοιμος να πέσει στην άβυσσον και να χαθεί. Δίπλα του βλέπει το παιδάκι του. Μα πώς έγινε το παιδί μου, πώς βρέθηκε να είναι? Και λέγει τώρα ο Θεός, ποιον από τους δυο να σώσω, το παιδί μου ή τον εχθρό μου? Και σε μια στιγμή λέγει, να θυσιάσω το παιδί μου και να σώσω τον εχθρό μου. Αυτό έκανε ο Θεός. Εθυσίασε το παιδί του επάνω στο σταυρό για να μας σώσει εμάς τους αμαρτωλούς, τους αναξίους, τους συχαμένους, τους γεμάτους από αμαρτίες που αρνούμεθα τον Θεό μας και πιστεύουμε στη μόδα. Ωχ, αυτή η μόδα, αχ, αυτή η μόδα. Αχ, αυτή η μόδα η οποία εισέρχεται και μες στην Εκκλησία. Να τη δείτε καλύτερα. Σκεφτείτε όταν έχετε ένα γάμο ή μια βάπτιση. Τι βλέπετε μες στην Εκκλησία? Ανθρώπους που κλαίνε, που ευχαριστούν τον Θεό, που τον παρακαλούν τον Θεό. Ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν τα κρέατά τους οι γυναίκες. Αυτό είναι. Πού πας, κυρία μου? Να πούμε και κάτι άλλο. Μήπως όλες αυτές οι κόρες οι οποίες είναι εντεδειμένες λευκό φόρεμα, νηφικό, λευκό. Το λευκό τι συμβολίζει? Την αγνότητα, την αγνότητα, το αγνό, το καθαρό. Πλην όμως σήμερα, αδερφοί μου, ερωτώ, υπάρχουν αγνές νύφες που πηγαίνουν μπροστά στον Θεό και του λέγουν είμαι καθαρή, δώσ' μου και το βραβείο? Πολύ δύσκολο, δυσεύρετο, δεν υπάρχει σχέδιο. Ευτυχώς υπάρχουν λίγα πλάσματα του Θεού τα οποία φυλάγουν την τιμή τους μέχρι την ώρα που θα παντρευτούν. Και γι' αυτό μας σώζει ο Θεός, διότι
εζήτησεν από το Λότ ο Θεός, όταν ήθελε να εξαφανίσει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έναν άνθρωπο από κάθε μία πόλη. Ήσαν πέντε πόλεις, δεν είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα μόνο. Ήσαν πέντε πόλεις και ζήτησαν ο Θεός πέντε ανθρώπους για να σώσει εκείνον τον κόσμο. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν πέντε άνθρωποι. Μόνον ο Λότ με τη γυναίκα του και με δύο κόρες. Και είπε ο Θεός, θα βγείτε έξω τους, λέγει, και θα πάτε πάνω σε εκείνο το βουνό, το οποίο ονομάζεται Σιγόρ. Θα ανέβετε πάνω σε εκείνο το βουνό, λέγει, για να σωθείτε. Μην κοιτάξετε πίσω όμως, γιατί αλίμονος σε εκείνον που θα κοιτάξει πίσω, είπε ο Θεός, θα πεθάνει αμέσως. Προχώρησε ο άνθρωπος δηλαδή που πηγαίνει και εξομολογείται. Αφήνει τις αμαρτίες του και φεύγει. Πλην όμως γυρίζει πίσω, όπως γύρισε η γυναίκα του Λότ. Γύρισε πίσω να δει το περιβολάκι της, να δει τα πρόβατά της, να δει τα σπιτάκια της. Και μόλις γύρισε πίσω, έγινε στήλη άλατος. Αδερφοί μου, στον Ιορδάνη έρχεται ο Χριστός με να βαπτιστεί. Γιατί στο νερό, γιατί, δια ποιο λόγο? Διότι εκεί που μπήκε ο Χριστός ήταν το βασίλειο του διαβόλου και επάτησε, λέγει, το δράκοντον επάνω στην κεφαλή και συνέτριψε την κεφαλή του δράκοντος, εξαφάνισε τον διάβολο, δεν τον αφήκε πλέον. Και εκείνος ο οποίος γνωρίζει τούτο το πράγμα, λέγει, γιατί ήταν ο διάβολος εκεί, είχε τη φωλιά του εκεί? Γιατί ο διάβολος αρέσκεται μες στις βρωμιές και τις ακαθαρσίες, μες στις υγρασίες, μέσα στα συχάματα, μέσα στα φτύματα, μέσα στη κατάσταση του ανθρώπου, ο οποίος φτάνει σε ένα σημείο και δεν έχει τίποτε άλλο παρά μόνο να ταΐζει το διάβολο, να του δίδει τροφή, διότι ο διάβολος από τη στιγμή που αναστήθηκε ο Χριστός δεν υπάρχει δαίμονας πλέον, δεν έχει δύναμη. Έμεινε τόση δύναμη όσοι έχει ένα μυρμηγκάκι το καλοκαίρι. Τα βλέπετε? Έχει κάτι μυρμηγκάκι που μπαίνουν μέσα στο ψωμί. Ένα τόσο μυρμηγκάκι έμεινε ο διάβολος. Και τότε ο Θεός μας είπε, προσέχετε, μην το ταΐζετε αυτό το μυρμηγκάκι. Πλην όμως εμείς με τις αμαρτίες μας, ο ένας βλασφημεί, ο άλλος χαρτοπέζει, ο άλλος μεθάει, ο άλλος βλασφημεί, ο άλλος πορνεύει, ο άλλος μοιχεύει, ο άλλος καπνίζει τα διαβολόχορτα. Και ήθελα να παρακαλέσω πολύ, δεν θα πω τίποτε άλλο. Ήθελα να παρακαλέσω πολύ όσοι καπνίζετε το διαβολόχορτο να το διώξετε. Διώξετε το διαβολόχορτο από το στόμα σας, διότι αυτό που λέγεται τσιγάρο είναι η αρχή του θανάτου. Διώξετε το, μην το αφήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μην τολμήσετε να έρθετε να κοινωνήσετε, διότι το στόμα σας, εκείνο που καπνίζει, είναι μια καπνοδόχος ολόκληρη. Πού πας να βάλεις το Θεό εκεί μέσα σε αυτό το στόμα? Εκείνο το στόμα δεν μπορεί να το ανεχθεί κανείς. Εσύ πας να βάλεις τον καθαρό Θεό εκεί μέσα σε αυτό το στόμα. Διώξε το. Διώξε το διαβολόχορτο. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να το βάζεις μέσα στο στόμα σου. Για να σας ερωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχουν σήμερα μοτοσυκλέτες. Τις βλέπουμε. Υπάρχουν τρακτέρ. Υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχουν πλοία, υπάρχουν αεροπλάνα. Είδατε κανέναν από αυτά τα σίδερα να ρουφάει καπνών? Όλα αυτά τα σίδερα βγάζουν τον καπνό. Εσύ πώς τον βάζεις μέσα σου, πού πάει? Αυτός ο καπνός πού πάει που τον βάζεις μέσα σου? Πάει στους πνεύμονας για να τους κλείσει η νικοτίνη και έπειτα να μην μπορεί να αναπνεύσεις και να έρχεται ο θάνατος. Γι' αυτό όλοι οι γιατροί του κόσμου λέγουν ότι το τσιγάρο είναι ασφαλισμένο εισιτήριο του θανάτου.
Σας παρακαλώ, παιδάκι μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ελέγχω κανένα. Η δουλειά μου εδώ δεν είναι να ελέγχω. Η αποστολή μου είναι να βοηθώ τον κόσμο, τα παιδιά του Θεού. Προσέχετε οι γυναίκες από τη μόδα. Προσέχετε από το τσιγάρο. Προσέχετε από το διαβολόχορτο. Αδερφοί μου, συνέτριψε την κεφαλή του δράκοντος ο Θεός μέσα στο νερό και έμεινε μυρμικάκι και εμείς το ταΐζομαι το μυρμικάκι αυτό και γίνεται λέον, λέγει, και μας τρώει. Ως λέον οριόμενος ζητεί τι να καταπεί, να τον καταπιεί. Όχι μόνο να τον μασίσει, να τον καταπιεί αμέσως. Και τι το λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας στον δαίμονα? Μυρμικολέον, λέει. Μυρμικάκι που το ταΐζομαι με τις αμαρτίες μας και γίνεται λιοντάρι για να μας φάει. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας σήμερα που μας αξίωσε και φτάσαμε αυτήν την Αγία ημέρα. Ας τον παρακαλέσουμε να μας δώσει τη χάρη Του, να μας δώσει την ευλογία Του, να μας δώσει τον αγιασμό Του. Να ζήσουμε στον κόσμο Τούτον όπως Εκείνος θέλει και στην επουράνια Του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.